κάθε άλλο παραδέσμιος του ΑΚΕΛ είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, τονίζει από τον Αλφα ο Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει και την τοποθέτηση του ανεξάρτητου για την Προεδρία, πως δεν ψήφισε ποτέ το κόμμα της αριστεράς στην εκπομπή Τέτα Τέτ. Ότι δεν ψήφισε ποτέ ΑΚΕΛ, δικαίωμα του, μα δεν του βάλαμε τέτοιον όρο, δεν είπαμε ποτέ ότι ξέρετε κάποια στιγμή ναι, ψήφισε ΑΚΕΛ. Αυτό. Μα αυτόν αποδεικνύει ότι το ΑΚΕΛ πρώτο δεν κρατάει κάποιον από το λαιμό και το χτυπάει κάτω σαν οχταπόδι. Αλλά εν πάση περιπτώσει πόσοι υπάρχουν που μας εκφράζουν την εκτίμησή τους για την υπευθυνότητα μας, ναι, με την οποία μας, αλλά δεν μας ψηφίζουν. Ο Στέφανος Στεφάνου διαβεβαίωσε πως το πρόγραμμα του Ανδρέα Μαυρογιάννη δεν είναι δημιούργημα του ΑΚΕΛ, όμως έχει εμβολιαστεί από τις θέσεις του όπως θα ήταν αναμενόμενο. Σε διάφορα σημαντικά ζητήματα οι θέσεις μας συμπίπτουν ή συγκλίνουν ή βρίσκονται ναι, στην ίδια πορεία. Εάν δεν συνέπιπταν στα βασικά και αν δεν είχαμε μια κοινή πορεία, δεν θα υποστηρίζαμε τον κύριο Μαυρογιάννη. Επισημένοντας πως η υποψηφιότητα Μαυρογιάννη εξελίσσεται με παρόμοιο τρόπο σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις με εκείνες του 2017, όταν υποψήφιος ήταν ο Σταύρος Μαλάς. Δεν ξεκινούμε από το δεδομένο ότι ξέρεις αν είχαμε ένα άλλο θα ήταν καλύτερα. Βλέπουμε ότι η υποψηφιότητα εξελίσσεται σύμφωνα με το σχεδιασμό μας με πολύ καλή πρόοδο και καλές προοπτικές παρακάτω. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ τόνισε πως επιβάλλεται αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου και ως πρόεδρος θα πρέπει να διακατέχεται από ήθος, κοινωνική ευαισθησία αλλά και ειλικρίνεια ως προς τις δεσμεύσεις του. Στοιχεία που διέπουν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως δεν θα υπάρξει καμία ανάμειξη στις εκλογές για ανάδειξη του νέου αρχιεπισκόπου. Ούτε θα τοποθετηθούμε υπέρ του ενός ή του άλλου. Επίσημα αυτά. Ναι, επίσημα. Μα έχουν τη σημασία τους τα επίσημα, έτσι. Ναι. Διότι σε προηγούμενες εκλογές υπήρχαν και επίσημες. Ναι. Ούτε και στελέχη του κόμματος, προβεβλημένα στελέχη της ηγεσίας κλπ. Θα αναμειχθούν. Ναι. Ερωτηθείς για τις καταστατικές αλλαγές που προανήγγειλε στο ΑΚΕΛ μετά τις προεδρικές εκλογές, ο Στέφανος Στεφάνου ανέφερε πως αυτές σχετίζονται με την επιτάχυνση των εσωκομματικών διαδικασιών, της αποτελεσματικότερης και σύγχρονης επικοινωνίας, ενώ αγγίζουν και το θεσμό των νέων δυνάμεων.